Καλησπέρα κύριε Θοδωρίδη, πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα Life Safe Crossing. Ένα πρόγραμμα που αν μη τι άλλο προστατεύει την πανίδα. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήσατε σε συνεργασία βέβαια με την Περιφέρεια, με την Εγνατία και η Καλλιστό. Δώστε μας αρχικά το στίγμα αυτού του προγράμματος, πώς ξεκίνησε και πού στοχεύει στην τελική ευθεία για την πραγμάτωσή του. Το πρόγραμμα Life Safe Crossing είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο έχει στόχο να μειώσει ή ακόμα και να εκμηδενίσει τα τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα σε δύο νομούς της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλόρινα και στην Κοζάνη. Το πρόβλημα το περιβαλλοντικό που προκύπτει από τα τροχαία ατυχήματα έχει να κάνει τόσο με την προστασία των οδηγών, πρώτα και κύρια, με την προστασία της ζωής του ανθρώπου και δευτερευόντως και με το να μην εξαφανιστούν κάποια είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όπως η αρκούδα για την περιοχή της Ελλάδας, η αρκούδα και ο λύκος για την περιοχή της Ιταλίας, όπου υλοποιείται και εκεί το πρόγραμμα, επίσης η αρκούδα για τη Ρουμανία και ο Ιβηρικός Λίγκας για την περιοχή της Ισπανίας. Αυτές είναι οι τέσσερις περιοχές όπου υλοποιείται το πρόγραμμα Life Safe Crossing. Γιατί έγινε η επιλογή μόνο των δύο περιφερειακών ενωτήτων, Φλόρινας και Κοζάνης? Γιατί έχουμε επίσης πάρα πολλά ατυχήματα και σε Γρεβενά και Καστοριά και περισσότερα άγρια ζώα, γιατί είναι και πιο ορεινές περιοχές. Σε αυτές τις περιοχές είχαμε τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα τα τελευταία χρόνια. Και ακριβώς γι' αυτό αρχικά ήταν εκεί η στόχευσή μας. Συνέχεια όμως έγιναν αρκετές δράσεις και στην περιοχή της Καστοριάς. Πάμε λίγο να μας δώσετε και να αναλύσουμε τα στοιχεία από την έρευνα αυτή, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για μια έρευνα πάνω στην άγρια πανίδα και σε όλα όσα έχουν να αντιμετωπίσουν τα ζώα στους δρόμους. Ναι, ευτυχώς είχαμε δεδομένα από πολλά χρόνια και άλλων έργων και δράσεις στην περιοχή. Στην Ελλάδα υπήρχε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία των εταίρων του έργου Life Safe Crossing, δηλαδή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Εγνατίας Οδός ΑΕ, της Κοσμοτέ και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστό. Συγκεκριμένα εργαστήκαμε σε δύο κατευθύνσεις, τόσο στα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν στην Εγνατία, όσο και στα τροχιά που συμβαίνουν σε περιφερειακές οδούς. Για την Εγνατία, λειτουργήσαμε βελτιώνοντας κάποια υπόγεια περάσματα για τα άγρια ζώα, ώστε να επιλέγουν αυτόν τον δρόμο για να πάνε από τη μία πλευρά του περιβάλλοντος τους, του οικοτόπου τους, στην άλλη, γιατί η Εγνατία οδός έχει κόψει το σπίτι τους στα δύο, θα λέγαμε, το βιότοπό τους. Έτσι λοιπόν, η Εγνατία οδός βελτίωσε κάποια περάσματα που χρησιμοποιούνται αρχικά για τα όμβρια ύδατα, τα καθάρισε, έφτιαξε κάποιες ράμπες για να μπορούν τα ζώα και να μπαίνουν και να βγαίνουν από αυτά τα περάσματα, βελτίωσε την ευρυχωρία τους, κούρεψε κάποια αυλάστηση που ενδεχομένως μπλόκαρε το πέρασμα και το έκανε μη θελκτικό για τα ζώα. Και έτσι μπορούν πλέον καταγεγραμμένα κιόλας να περνάνε πιο συχνά. Επειδή μετρήσαμε με αυτόματες κάμερες τη διέλευση των ζώων και πριν τις επεμβάσεις και μετά, είδαμε ότι κατά 32% κατά μέσο όρο έχει αυξηθεί η διέλευση των άγριων ζώων κάτω από την Εγνατία. Μεγάλο από την άλλη, στις επαρχιακές οδούς όπου είχαμε και εκεί ατυχήματα, φέραμε ένα καινοτόμο σύστημα από την Ιταλία, το AVCPS, Animal Vehicle Collision Prevention System, ή στα ελληνικά, σύστημα αποτροπής συγκρούσεων οχημάτων ζώων. Αυτό τι είναι? Είναι ένα σύστημα όπου πρώτα απ' όλα πρέπει να εντοπίσουμε τα σημεία που συμβαίνουν τα πιο συχνά τροχαία με άγρια ζώα. Αυτό το είχαμε κάνει μετά από χρόνια ερευνών και εκεί τοποθετήθηκαν κάποιες ανιχνευτές κίνησης και κάποιες θερμικές κάμερες. Οι θερμικές κάμερες και οι ανιχνευτές κίνησης βλέπουν όταν πλησιάζει κάποιο ζώο στο οδόστρωμα. Όταν αυτό συμβαίνει παράλληλα με ένα όχημα που πλησιάζει εκείνη τη στιγμή το συγκεκριμένο σημείο, μια φωτεινή πινακίδα ενημερώνει τον οδηγό να χαμηλώσει ταχύτητα ακριβώς για να μην επέλθει σύγκρουση.
Αν παρακάτω, λίγα μέτρα πιο κάτω, ο οδηγός δεν έχει χαμηλώσει ταχύτητα, τότε βγαίνει προς την πλευρά του ζώου ένας ήχος. Αυτή μπορεί να είναι κάποια ήχη ασθενοφόρων, κάποιοι συναγερμοί, κάποιοι ήχοι κυνηγιού πολλές φορές, ώστε να τρομάξει το ζώο και να επιστρέψει προς την πλευρά του δάσους και να μην διασχίσει εκείνη τη στιγμή το δρόμο και έρθει το ατύχημα. Εξαιρετικό όλο αυτό που μας λέτε πραγματικά, γιατί βλέπουμε εμείς πινακίδες να αναβοσβήνουν όπου απεικονίζουν αρκούδα, λύκο, ελάφι, αλλά πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό. Σίγουρα να ελαττώσουμε ταχύτητα, αλλά δεν ξέραμε ότι υπάρχει και αυτό από την άλλη πλευρά προκειμένου να προειδοποιήσει και το ζώο. Έχετε καταγράψει τα πιο επικίνδυνα σημεία, τα σημεία κόκκινα σε Κοζάνη και Φλόρινα? Ναι, τα πιο επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετήθηκαν και το σύστημα AVCPS είναι το κλειδί, το κλειδί Αμυντέου. Εκεί τοποθετήθηκαν δύο συστήματα, το Σκλήθρο και η περιοχή ανάμεσα από Καστοριά και Φωτεινή, στην περιοχή της ΓΕΟΚ, της Καστοριάς. Αυτά είναι τα λεγόμενα hot spot, εκεί όπου είχαμε τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα. Και μιλάμε για αρκούδες κατά πλειοψηφία και λύκους. Γιατί ξέρετε, ακριβώς, γιατί το ρωτάω. Επειδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε στόχευση κυρίως στην αρκούδα, γιατί είναι ένα είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση από τη χώρα μας, αλλά το συγκεκριμένο, και αυτό ήταν έτσι και το εργαλείο, θα λέγαμε, για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, αλλά το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί για κάθε άγριο ζώο, δηλαδή και για ένα δέσποτο σκυλί, και για μία αλεπού, για ένα ζαχάδι, για όλα. Εφόσον ανοιχνεύονται με τους ανοιχνευτές κίνησης και με τις θερμικές κάμερες, λειτουργεί με την ίδια λογική το σύστημα. Κύριε Θοδωρίδη, πολλά αγριογούρνα. Έχει αυξηθεί απίστευτα ο πληθυσμός τους. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, γιατί υπάρχει γενικότερα και φόβος, αλλά και μία κινητοποίηση από όλες τις πλευρές, γιατί εμφανίζονται πλέον και μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σε πολλά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Μάλλον έχει προκύψει γιατί σε αρκετά σημεία κάποιοι κτηνοτρόφοι που είχαν ήμερα γουρούνια φαίνεται να απελευθέρωσαν κάποια και αυτά να ζευγαρώσανε με τα αγριογούρουνα και έτσι να γεννάνε περισσότερο. Γιατί το ήμερο γουρούνι δίνει πιο πολλούς απογόνους σε σχέση με το αγριογούρουνο. Και αυτή η αύξηση των γεννήσεων σε συνδυασμό με την επάρκεια σε τροφή έχει δώσει μια έκρηξη στο πληθυσμό. Θέλει παραπάνω έρευνα, θέλει να υπάρξει μια επιστημονική έρευνα που να εντοπίσει τις αιτίες. Αυτή είναι έτσι μια υπόθεση προς το παρόν. Είναι βάσιμη βέβαια, αλλά παραμένει μια υπόθεση. Αν γίνει μια συγκεκριμένη έρευνα που έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα τόσο για την αύξηση του πληθυσμού όσο και για το πώς αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί, από εκεί και πέρα θα μας υποδειχθούν και οι κατάλληλες λύσεις. Δηλαδή πρέπει πρώτα να εντοπίσουμε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια τις αιτίες για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ευτυχώς, όπως είπα και πριν, το σύστημα αυτό που εγκαταστήσαμε, το Life Safe Crossing, λειτουργεί και για τα αγριογούρουνα, γιατί μάλιστα με τα αγριογούρουνα δυστυχώς είχαμε και ατυχήματα που χάσαν άνθρωποι τη ζωή τους. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και επίσης είναι και ένα άλλο πρόβλημα ότι τα αγριογούρουνα κάνουν ζημιές και στις καλλιέργειες. Και τώρα αν είναι κάποιος αγρότης και έρχεται ένα αγριογούρουνο και το καταστρέφει την καλλιέργεια και δεν αποζημιώνεται κιόλας, αν δεν βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή Ραμσάρ, καταλαβαίνω ότι είναι ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ο οδηγός... Για την αρκούδα ή το λύκο, ευτυχώς, ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει τις ζημιές. Για τα αγριογούρνα προς το παρόν δεν έχει αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και ελπίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή αποζημιώνει την καταστροφή ενός αυτοκινήτου, γιατί έχω ένα φίλο μου, δύο φορές έπεσε σε αρκούδα στο δρόμο Καστοριά-Κοζάνη. Αυτό εξαρτάται από την ασφαλιστική εταιρεία που έχει κάνει ο καθένας και καθεμιά την ασφάλιση του αυτοκινήτου. Δυστυχώς τώρα τελευταία αρχίζει αυτή η διάταξη, αυτή η ειδική παράγραφος ασφάλισης να υπάρξει κάποιες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά δυστυχώς όχι σε όλες ακόμα. Ο κίνδυνος ωστόσο παραμένει και για τους οδηγούς, αλλά και για
τα ζώα που και αυτά δεν ξέρουν και βγαίνουν σε ένα δρόμο, είναι η περιοχή τους άλλωστε, θέλουν να διασχίσουν αυτό το δρόμο για να βρούνε νερό, να βρούνε τροφή, όπως έκαναν χρόνια τώρα, πριν κατασκευαστεί η Εγνατία. Έτσι ακριβώς. Ευτυχώς στην Εγνατία εδώ έχει τοποθετηθεί υπερυψηλός φράχτης, ο οποίος μάλιστα έχει και αρνητική κλίση στο άνω τμήμα του, ο οποίος εμποδίζει σχεδόν όλα τα ζώα να μπουν μέσα στο οδόστρωμα. Σε κάποια σημεία που είτε δεν μπορεί να τοποθετηθεί φράχτης, γιατί είναι κάποιος κόμβος, όπου είναι μία έξοδος ή μία είσοδος προς την Εγνατία οδό, ή σε κάποια στιγμή που ενδεχομένως με τα χρόνια δημιουργείται μία αστοχία, μία τεχνική βλάβη του φράχτη, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να μπει κάποιο ζώο εντός της Εγνατίας οδού. Διαφορετικά, ακριβώς αυτός ήταν και ένας στόχος του safe crossing, να περνάνε μόνο από κάτω, μόνο από τα υπόγεια περάσματα, ώστε να μην έχουμε αυτό το κίνδυνο. Τον πετύχατε το στόχο γενικότερα του προγράμματος και ποια τα επόμενα βήματα του συγκεκριμένου προγράμματος? Από τις μετρήσεις μας έχει φανεί ότι έχει επιτευχθεί, δηλαδή όπως είπα και προηγουμένως, τα ζώα ήδη σε ένα ποσοστό περίπου 32% χρησιμοποιούν περισσότερο τα υπόγεια περάσματα και μένει να μετρήσουμε με το πέρασμα του χρόνου αν αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί. Η πρόβλεψή μας είναι ότι θα αυξηθεί, γιατί σίγουρα χρειάζεται μια περίοδος προσαρμογής, δηλαδή δεν έχουν μάθει ακόμα όλα τα ζώα ότι έχουν αλλάξει τα περάσματα, ότι έχουν βελτιωθεί, ότι είναι πιο στεγνά, ότι είναι πιο ευρύχωρα, ότι είναι πιο κατάλληλα για τα ίδια. Σιγά σιγά με τον καιρό θα γίνει και αυτό. Και φυσικά πρέπει να συνεχίσουμε στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση των οδηγών, στο να τηρούν τα όρια ταχύτητας, στο να καταλάβουν ότι όταν βλέπουν μια ενημερωτική πινακίδα που λέει ότι εισέρχεστε σε βιότοπο άγριων ζώων ή βιότοπο αρκούδας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ότι δεν είναι κάτι που μπορούμε δεν να το αγνοήσουμε. Δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος της ναι. συγκεκριμένης πινακίδας γενικότερα. Οπότε συνεχίζουμε με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και με το να μετρήσουμε πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση μετά τις επεμβάσεις μας και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να βελτιωθεί και παραπάνω. Κύριε Θοδωρίδη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε ένα τέτοιο χώρο, σε κάποιο σημείο της Εγνατίας Οδού, όπου γίνονται οι μετρήσεις για να προφυλάξουμε τα άγρια ζώα και θέλουμε να είμαστε κοντά σας για να καταγράψουμε όλη αυτή τη δουλειά που έχει ιδιαίτερη σημασία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για τη δουλειά που κάνετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Με τα χαρά σας, σας ξαναγήσουμε σε κάποια από τα υπόγεια περάσματα της Εγνατίας ή σε κάποια από τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί τα συστήματα αποτροπής συγκρούσεων οχημάτων ζώων. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Θοδωρίδη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.